Χθες, πού ήσασταν εσείς? Εγώ εδώ ήμουνα το πρωί, αλλά έφυγα κάποια στιγμή κατά τις 2:30 γιατί ήρθε η κόρη μου και που δουλεύει στο Μεταξά και πήγαμε πάνω, ας πούμε, να φάμε. Κατά τις 5 η ώρα με παίρνει αυτός η κυρία που ανέβαινε τώρα, που μένει στον πρώτο και μας λέει βγαίνει καπνός από κάτω. Και αμέσως, ας πούμε, σκέφτηκα ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά κατεβαίνοντας κάτω είδα τον καπνό που έφευγε και πήρα τηλέφωνο την πυροσβεστική. Λέω, ας πούμε, η φωτιά πώς κινδυνεύτηκε, πιστεύετε? Ένα λεπτό. Σίγουρα, εφόσον δεν χρησιμοποιούμε, ούτε καπνίζω καθόλου, ούτε εγώ κανένας, ας πούμε, άλλωστε κλειδιά δεν έχω μόνο εγώ και η γυναίκα μου. Εφόσον, ας πούμε, προκλήθηκε ένα τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα, ούτε συσκευές, μόνο ένα ψυγείο έχει. Και δεν ήσαν ζωής εδώ πέρα. Και το ψυγείο δεν. Ένα λεπτό λίγο. Για πείτε μας λίγο, λοιπόν. Αλλά επειδή είναι πυροδιαμερίσματα αυτά, ας πούμε, δεν είναι μεταδίδεται εύκολα. Εν τούτης όμως και ασφαλώς, αν δεν ερχόταν η πυροσβεστική, μπορούσε να κινδυνεύσει. Ωραία, και βλέπετε το καπνό και τι γίνεται, το πείτε τους υπόλοιπους? Όχι, τι είναι τους υπόλοιπους, κατευθείαν την πυροσβεστική. Κατευθείαν, διότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν και να σου πω και την αλήθεια, ήρθε γρήγορα η πυροσβεστική, παρόλα αυτά δεν μπορούσαν να μπει μέσα. Ήταν τόσο μεγάλο το φορτίο που υπήρχε από τη φωτιά που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Μου έλεγε η σύζυγό σας. Μου έλεγε η σύζυγό σας ότι οι δύο γέννικοι του πρώτου διαμερί, του πρώτου ορόφου κατέβηκαν κάτω. Όχι, δεν κατέβηκαν. Μετά έμαθα ότι τους κατεβάσανε με το. Με το μωράκι, πείτε μας λίγο τι έγινε. Ήταν το μωρό πάνω το με μωράκι, τη μαμά. Ήταν μαζί φιλοξενούμενο, δεν ήταν δικό τους. Και κοιμόταν, ας πούμε, πάνω και ξεκουράζονταν και οι άλλοι δύο ήταν. Και αυτοί κατεβήκανε με την πυροσβεστική αφού καταλάβανε ότι πρέπει να κατεβούν. Εσείς είστε ψηλά, είστε πάνω. Το μωρό δεν ήταν τον άνθρωπο αυτό που περίμενε εδώ πέρα, της γυναίκας και του άντρα, του κ. Βαλίου.